Μία από τις μεγαλύτερες ποσότητες ανώθευτης κοκαίνης που θα εξασφάλιζε στον ιδιοκτήτη της κέρδη άνω των 100.000 ευρώ πρόλαβε και έβαλε στο χέρι το τμήμα δίωξη ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ρεθύμνου, πριν αυτή διοχετευτεί στην αγορά της Κρήτης με ολέθριες συνέπειες. Οι πληροφορίε που έφτασαν στη δίωξη ναρκωτικών πριν από λίγε εβδομάδε, συνδυαστικά με τη διακριτική παρακολούθηση στην οποία είχε τεθεί το ίδιο χρονικό διάστημα ένα 36χρονο επιχειρηματία του Ρεθύμνου, που ποτέ στο παρελθόν δεν είχε απασχολήσει τι αρχέ, έβγαλαν λαβράκι, καθώ πέρα από τα όπλα που βρέθηκαν σε χώρο που είχε πρόσβαση, εντοπίστηκε σε καβάτζα που ήταν κρυμμένη πάνω από ένα κιλό καθαρή κοκαίνη, που μάλιστα ήταν σε μορφή τούβλου. Ο 36χρονο, που ήδη κρατείται στο αστυνομικό μέγαρο Ρεθύμνου, οδηγήθηκε στον Ισαγγελέα, ο οποίο του άσκησε ποινικέ διώξει για παραβάσει των νόμων περί ναρκωτικών και όπλων, ενώ έπειτα από την προθεσμία που ζήτησε και έλαβε, θα απολογηθεί στην ανακρίτρια Ρεθύμνου την ερχόμενη Δευτέρα. Πληροφορίε, ωστόσο, αναφέρουν ότι ο φερόμενο ω δράστη φαίνεται να ισχυρίστηκε ότι τα όπλα αποτελούν οικογενειακό κοιμήλιο, ενώ για τα ναρκωτικά που βρέθηκαν στην αποθήκη του πατρικού του σπιτιού φαίνεται να μην έδωσε εξηγήσει στην Ελλάδα. Πληροφορίε που ερευνούσαν οι υψηλόβαθμοι αξιωματικοί τη δίωξη ναρκωτικών ήθελαν μεγάλη ποσότητα ανώθευτη κοκαίνη να είχε φτάσει τελευταία στο ρέθυμνο από χώρα του εξωτερικού που μέχρι στιγμή παραμένει άγνωστη και μάλιστα ήταν σε κατοχή συγκεκριμένο επιχειρηματία που μέχρι εκείνη την ώρα δεν είχε καμία σχέση με παράνομε δραστηριότητε. Από εκείνη τη στιγμή όμω οι άνδρε τη δίωξη ναρκωτικών σε συνεργασία με το τα έμιλο ποτάμου δεν τον έχασαν ούτε στιγμή από τα μάτια του ενώ εκείνο που του κέτρισε το ενδιαφέρον ήταν τα συχνά πηγενέλα στο σπίτι του που βρίσκεται σε χωριό του Μιλοποτάμου και στο οποίο δεν κατοικεί κανεί. Έτσι, έπειτα από μια καλά συντονισμένη επιχείρηση, η αστυνομία έκανε έφοδο στο σπίτι του 36χρονου στην πόλη του Ρεθύμνου, αλλά και στο πατρικό του σπίτι στο χωριό, όπου σε μία από τι αποθήκε του σπιτιού που χρησιμοποιεί το καβάτζα για την αποθήκευση των ναρκωτικών ουσιών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, όπω αποτυπώνεται και στο βίντεο που εξασφάλισε η Κρήτη TV, ένα κιλό και 120 γραμμάρια κοκαίνη σε μορφή τούβλου, ένα πιστόλι, δύο κιλά κυνηγητικά όπλα, τρει γεμιστήρε, ένα αεροβόλο όπλο, το χρηματικό ποσό των 1.420 ευρώ ω προερχόμενο από παράνομε δραστηριότητε, μία ζυγαριά ακριβία, 293 φυσίγγια, δύο κινητά τηλέφωνα και ένα μαχαίρι. Μάλιστα, το τούβλο της κοκαίνης ήταν κρυμμένο σε ένα μεγάλο πλαστικό βάζο που περιχερίζει ώστε να προστατευτεί από την υγρασία, ενώ αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η κοκαίνη έφερε περιτύλιγμα διεθνούς φήμης εταιρεία κοσμημάτων που στη γλώσσα των εμπόρων ναρκωτικών αυτό μεταφράζεται ως υψηλής ποιότητας ανώθευτη κοκαίνη. Οι αρχέ κατέσχεσαν επίση και το ΙΟΤΑΧΕ επιβατικό αυτοκίνητο του 36χρονου ω μέσο διακίνησης ναρκωτικών, ενώ η προανάκριση του τμήματο δίωξη ναρκωτικών τη Υποδιεύθυνση Ασφάλεια Ρεθύμνου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ώστε να εντοπιστεί ο άνθρωπο που φέρεται να προμήθευσε τον 36χρονο με τη μεγάλη αυτή ποσότητα σκληρών ναρκωτικών. Την ίδια ώρα στα χέρια της Ελλάς στα Χανιά και συγκεκριμένα σε περιοχή του Δήμου Κισάμου έπεσε ένας 37χρονος άνδρας που κατηγορείται για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών. Σε αυτή την υπόθεση που δεν σχετίζεται με την υπόθεση του Ρεθύμνου, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν στο σπίτι του 37χρονου 1 κιλό και 142 γραμμάρια κάναβης, 456 γραμμάρια αποξηραμένα τμήματα δεντριλίων κάναβης, σπόροι κάναβης και ένα μεταλλικό τρίφτη. Την προανάκριση για αυτή την υπόθεση έχει αναλάβει το αστυνομικό του Μακισάμου.